ότι σχολή τσίρκου στην Ελλάδα είναι γεγονός και είναι στην Αθήνα. Εμείς πήγαμε και είδαμε πώς μπορούμε να γίνουμε ακροβάτες για λίγες μέρες. Μπορούμε, αν θέλουμε, να το ακολουθήσουμε επαγγελματικά ή να κάνουμε το άλλο που είναι πολύ της μόδας, να γυμναζόμαστε εναέρια. Για παράδειγμα, η κούνια, η εναέρια κούνια, είναι ένας τρόπος να γυμναζόμαστε, να έχουμε καλή φυσική κατάσταση και, αν θέλουμε, να ακολουθήσουμε και το επάγγελμα του ακροβάτη. Σήμερα σας παρουσιάζουμε στα χρώματα Ελλάδα στην εναέρια κούνια, αλλιώς χορό στον αέρα. Περισσότερα θα μας πει η καθηγήτρια Αντιγόνη Λινάρδου. Πάμε να δούμε τι θα μας πει. Είναι ένα από τα βασικά όργανα των ακροβατικών εναερίων. Είναι αυτό που βλέπετε, τα σκοινιά με την μπάρα. Δεν υπάρχουν κάποια στάνταρ που θα πρέπει να πληρούν. Εγώ νομίζω ότι η όρεξη είναι και η προσωπική του καθενός θέληση να ασχοληθεί. Ούτως ή άλλως το μάθημα γίνεται και η ενδυνάμωση και η φυσική κατάσταση βελτιώνεται. Και μετά περνάμε στα εναέρια, στα οποία και εκεί επίσης υπάρχει μία... και εκεί, ας πούμε, θα εγκυμναστούν. Οπότε αυτό που χρειάζεται είναι η όρεξη του καθενός. Δεν είναι μόνο για επαγγελματίες. Μπορεί ο καθένας, όπως είπαμε και πριν, το οποίο το βρίσκει ενδιαφέρον και θα ήθελε να βάλει τον κόπο του και την επιμονή του, γιατί σίγουρα χρειάζονται αυτά, να έρθει και να ασχοληθεί. Ο στόχος είναι το πώς, ας πούμε, θα ευχαριστήσει τον καθέναν, το πώς, ας πούμε, θα νιώσει όλη αυτή την ενασχόλησή του με την φυσική κατάσταση που θα φτιαχτεί, αλλά και η απόδοση στα εναέρια, όπως επίσης αποκτά και μια δεξιότητα με τα όργανα, με το ύψος ξεπερνιέται με έναν τρόπο. Δηλαδή ξεπερνιέται η ψοφοβία. Ναι, εάν έχουμε όρεξη να την ξεπεράσουμε, βεβαίως είναι και αυτό ένας τρόπος. Είμαι σε μια ομάδα εδώ και 10 χρόνια που υπάρχει και όμως κινείται, που συνδυάζει το σύγχρονο χορό με τα ακροβατικά και επίσης τα μαθήματα που έχουμε εδώ στις Σύρκους, το τραπέζι και το χουμπ. Είναι μια διαδρομή έτσι και πολύ ευχάριστη για μένα, παρόλες τις δυσκολίες, γιατί υπάρχουν, δεν γίνεται να μην υπάρξουν. Αλλά θεωρώ ότι είναι, με ικανοποιούν απόλυτα, ας πούμε. Με την ομάδα κι όμως κινείται, κάνετε και πολλές παραστάσεις, οπότε ναι. Έχεις και εμπειρία μπροστά σε κοινό. Ναι, υπάρχει και αυτό. Παραστάσεις, τώρα κάνουμε κάποιες πρόβες, παραστάσεις θα γίνουν στο τέλη του Μάρτη, Απρίλη, κάπου εκεί ακόμα δεν ξέρουμε πότε ακριβώς. Και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά.